Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Όλα καλά. Σας πετυχαίνουμε Ελλάδα ή είστε Βρυξέλλες? Στην Ελλάδα. Ελλάδα, Ελλάδα. Άρα ζείτε από το εκ των έσω τα όλα τα γεγονότα που εξελίσσονται. Βεβαίως, ακριβώς. Θέλω κατά... όπως θα δει το ΚΚΕ. Εννοείται, βέβαια. Επικεφαλή. Ο καθένας παρακολουθεί τα γεγονότα από την οπτική της δικής του ιδεολογικής προσέγγισης πάντοτε. Διαφωνείτε? Ναι. Όχι, λέω. Μερικές φορές όμως η ιδεολογική προσέγγιση απεικονίζει και την αντικειμενική πραγματικότητα. Εμείς νομίζω σαν κόμμα το ΚΚΕ με μεγάλη ευθύνη παρακολουθεί τις εξελίξεις και τοποθετείται πάντα με βάση και την πραγματικότητα. Αυτό θέλει πολύ συζήτηση, διότι ο καθένας θεωρεί ότι η δική του ιδεολογική προσέγγιση είναι προς την πιο θετική πλευρά. Αυτό η ιστορία θα το κρίνει και το αποτέλεσμα, φαντάζομαι. Θέλω να έρθω να μιλήσουμε λιγάκι. Θέλω να ξεκινήσω. Τις τελευταίες μέρες το παίζω αυτό το θέμα, γιατί θεωρώ είναι σημαντικό. Το εργασιακό νομοσχέδιο δεν έχει άμεσα σχέση με την Ευρωβουλή. Ωστόσο, όμως, τα εργασιακά είναι κάτι τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας και γίνεται μια. Γιατί η κυβέρνηση επικαλείται το ευρωπαϊκό δεδομένο για τις αλλαγές που θέλει να κάνει. Το ΚΚΕ έχει αντιδράσει. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είναι κακό να επιλέξει ο εργαζόμενος μόνος του πόσες ώρες να δουλέψει? Δηλαδή μπορεί να δουλέψει μια μέρα 10 ή 12 και να κάτσει 4. Είναι ανάγκη να δουλεύω 8 ώρο? Καταρχάς, νομίζω ότι αν ξεκινήσουμε από εκεί, ξεκινάμε από μια λανθασμένη βάση. Παρακαλώ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πριν από 100 χρόνια στην Ελλάδα, θεσμοθετήθηκε το 8ωρο. Δηλαδή τι θεσμοθετήθηκε? Θεσμοθετήθηκε ότι οι εργαζόμενοι μέσα από τις συλλογικές τους διαδικασίες, μέσα από το οργανωμένο κίνημά τους, τα σωματεία τους, τα συνδικάτα τους, θα μπορούσαν να διαπραγματεύονται διαρκώς καλύτερους όρους εργασίας και όρους ζωής. Εμείς, μάλιστα, αν θέλετε να θυμίσω και στους ακροατές μας, ότι εδώ και χρόνια έχουμε πει ότι πρέπει να μειωθεί ραγδαία ο εργάσιμος χρόνος. Γιατί αυτό απαιτεί, αν θέλετε, η ανάπτυξη των μέσων παραγωγής, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επιστήμης, όλα αυτά τα επιτεύγματα τα οποία βλέπουμε γύρω μας, η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη κτλ., θα έπρεπε να έχουν αποτύπωμα. Δηλαδή ότι ο εργαζόμενος, όλοι οι εργαζόμενοι, να δουλεύουν λιγότερο, να πληρώνονται καλύτερα, να έχουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο, να τον περνάνε ελεύθερο χρόνο για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό κτλ. Βλέπουμε όμως ακριβώς το αντίθετο. Βλέπουμε το 2021, ενώ πραγματικά γύρω τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της επιστήμης είναι σε ένα υψηλότερο επίπεδο από όσο ποτέ άλλοτε, οι εργαζόμενοι όχι μόνο να μην δουλεύουν λιγότερο και να πληρώνονται καλύτερα, αλλά να πληρώνονται με μισθούς των 400 ευρώ, γιατί η πλειοψηφία των εργαζομένων, ξέρετε καλά κι εσείς από το ρεπορτάζ σας, από τις εξελίξεις, η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται πλέον είναι θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, 4ωρα, 5ωρα, 6ωρα, με μισθούς πραγματικά πείνας, από τη μία πλευρά, και από την άλλη, ακριβώς για να μην ανοίξουν θέσεις εργασίας, οι εργοδότες επιδιώκουν τη στιγμή που έχουν ανάγκη να επεκτείνουν συνεχώς το ωράριο εργασίας και με απλήρωτο τρόπο. Η απλήρωτη υπερορία είναι γεγονός σχεδόν στο σύνολο των χώρων εργασίας. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει το νομοσχέδιο, το οποίο για μας είναι αιτία πολέμου και επιδιώκει να ξεχαραβαλώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση που ισχύει για τους εργαζόμενους, είναι να δίνει πια και με τη βούλα στον εργοδότη, με τη βούλα να κάνει τον εργάσιμο χρόνο του εργαζόμενου λάστιχο με βάση τις δικές του ανάγκες. Πείτε μου κάτι. Ναι, δηλαδή τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος παλιώνει κυριολεκτικά στη δουλειά όταν έχει ψηλή σεζόν, είτε είναι αυτή εμπορική, είτε είναι ξενοδοχοϋπάλληλος, είτε είναι οτιδήποτε, deliverers, courier, παλιώνει πραγματικά στη δουλειά, και όταν έχει χαμηλή σεζόν και δεν έχει μεγάλη κίνηση, θα έχει πολύ χαμηλό όρο χρόνο εργασίας. Και όλα αυτά χωρίς να αντικατοπτρίζονται και στο μισθό που παίρνει. Βέβαια, από την άλλη, θα σας πει ο άλλος, εντάξει, εγώ ως επιχειρηματίας, άμα έχω ένα εργαζόμενο και δεν έχω δουλειά και τον απασχολώ 3 ώρες ή 4 την ημέρα, γιατί να τον πληρώνω για 8 ώρες? Αφού όταν τον απασχολήσω για 12, θα του δώσω 8 συν 4 υπερορία. Ναι, μα αυτό ακριβώς έρχεται να αλλάξει το νομοσχέδιο το οποίο
προβλέπει η κυβέρνηση. Ότι ακριβώς επειδή θα βγάζουν, θα διευθετεί το χρόνο εργασίας κατά μία περίοδο, η οποία μπορεί να είναι από 15 μέρες έως και 6 μήνες, άρα τι σου λέει, θα σου συμψηφίζω εγώ το χρόνο που εργάστηκες και θα στον δίνω μετά, θα στον μειώνω από το χρόνο εργασίας. Αυτό όμως δεν έρχεται να αναπληρώσει την κούραση του εργαζομένου, τα 10 ώρα, τα 12 ώρα. Δεν έρχεται να αναπληρώσει το χρόνο που χάνει. Και βεβαίως, έτσι άλλη μια σοβαρή λαθροχειρία που κάνει η κυβέρνηση είναι ότι όλα αυτά υποτίθεται θα τα συζητάνε και θα τα αποφασίζουν με τους εργαζόμενους, με τα συνδικάτα κτλ. Την ίδια στιγμή που μέσα στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης προβλέπονται νέοι αρνητικοί όροι και νέα εμπόδια στην ίδια τη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων. Δηλαδή σου λέει τα συνδικάτα των εργαζομένων κτλ. Την ίδια στιγμή όμως που τους βάζω εγώ περιορισμούς, δεν τους επιτρέπω να αποφασίσουν να κάνουν απεργία. Εγώ θα έχω, θα έχω την προσωπική επαφή με τον υπάλληλό μου και θα έχουμε ατομικές συμβάσεις. Για ποιο λόγο να υπάρχει συνδικάτο? Ο καλός εργαζόμενος θα έχει καλό μισθό και καλό ωράριο. Έτσι λέει. Εντάξει, αυτά ξέρετε πώς. Είναι το λειτουργούν. Επιχείρημα της κυβέρνησης αυτό. Αυτό ναι, ξέρετε πώς λειτουργούν. Υπάρχουν δεκάδες αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι με αυτή τη λογική και με καλή προαίρεση, αν θέλετε, φτάνουν σε ένα σημείο και να έχετε το μαχαίρι στο λαιμό από τον εργοδότη, όποιος και αν είναι αυτός, και να του λέει. Και το δίλημα που μπαίνει είναι το εξής. Όταν υπάρχει ανεργία σήμερα 20%, 35% σχεδόν για τους νέους μέχρι 30 χρονών, όταν παρά το γεγονός ότι ανοίγει η κυβέρνηση την οικονομία, ανοίξαν τα εμπορικά καταστήματα, μέσα σε αυτά τα 3.000 κρούσματα τη μέρα, τους 90 νεκρούς κτλ., και έχουμε τον Απρίλη περισσότερες αναστολές εργασίας από ό,τι είχαμε το Μάρτι, το εύκολο ερώτημα και το εύκολο επιχείρημα είναι: θέλεις να έρθεις να δουλέψεις με τους δικούς μου όρους ή θέλεις να μην δουλέψεις καθόλου? Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε δεκάδες χώρους. Και το μόνο πραγματικά που τους εξασφαλίζει απέναντι στην εργοδοτική τρομοκρατία και στην αυθαιρεσία είναι να είναι οργανωμένοι στο συνδικάτο τους, είναι να παλεύουν με μαζικό και συλλογικό τρόπο, είναι να διεκδικούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό είναι αυτό που τους εξασφαλίζει. Πείτε μου κάτι, το γεγονός ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενδεχόμενα από διαφορετική αφετηρία ή με διαφορετική, τέλος πάντων, με διαφορετικό αφήγημα, αλλά είναι αντίθετη στο σχετικό νομοσχέδιο. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει το βατήρα κοινής δράσης φορέων, κομμάτων, συνδικάτων ενάντια στο νομοσχέδιο? Ξέρετε, το ΚΚΕ με τις δυνάμεις που διατηρεί μέσα στο εργατικό κίνημα, στηρίζοντας τα μέλη του, τα στελέχη του μέσα από τα σωματεία, τα συνδικάτα, στηρίζοντας το ΠΑΜΕ, το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα δηλαδή που βάζει στο στόχαστρο τη μεγαλοεργοδοσία, τον εργατοπατερισμό, βάζει στο στόχαστρο τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών, δεν έχει πρόβλημα μέσα στα πλαίσια του κινήματος, μέσα στις συνελεύσεις, μέσα στις αγωνιστικές διαδικασίες, να συνεργαστεί με όλους τους εργαζόμενους που βρίσκονται απέναντι σε αυτές τις αρνητικές αλλαγές. Όμως, και βεβαίως, ξέρετε, το ΚΚΕ δεν είναι μόνο και από τις θέσεις που κατέχει από και στο από ελληνικό κοινοβούλιο. Από ό,τι κατάλαβα, λέτε, συνεργαζόμαστε με τους εργαζόμενους, όχι όμως με κόμματα και φορείς. Μα γιατί, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Είμαστε όλοι λίγο πολύ, είναι γνωστοί όλοι μέσα στο εργατικό κίνημα στη χώρα μας. Γιατί, δεν παράδειγμα, είναι διασπαστικό αυτό, ή να το έλεγα, δεν είναι πολύ εγωιστικό από την πλευρά σας να λέτε? Όχι, ότι. Καθόλου. Γιατί? Θα σας εξηγήσω, γιατί δεν μου άφησε να σας πω. Γιατί... η δουλειά μου αυτή είναι να σας προβοκάρω με την καλή έννοια πάντα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, μπορεί ο εργαζόμενος ο οποίος βλέπει το ωράριό του, τους όρους εργασίας του να τσαλαπατιούνται, να συνεργαστεί σταθερά με συνδικαλιστικές ηγεσίες οι οποίες λένε να μειωθεί ο μισθός, να διαλυθεί το ωράριο για να εξυπηρετηθούν δήθεν σήμερα τα συμφέροντα των επιχειρηματιών που λένε ότι δυσκολεύονται από την πανδημία. Επιχειρηματίες οι οποίοι και το προηγούμενο διάστημα πήραν εκατοντάδες εκατομμύρια ενισχύσεων τη στιγμή που οι εργαζόμενοι τους μείνανε στον άσο πραγματικά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη σύμφωνη γνώμη και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ, γιατί ήταν με τη σύμφωνη γνώμη των αστικών κομμάτων που πάρθηκαν τα μέτρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν επικεφαλής του να μειωθούν οι μισθοί και τα λοιπά και να συνεργαστούν μόνιμα, όχι. Εμείς βεβαίως καλούμε όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος
τις κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται να πάρουν μέρος στην πρωτομαγιάτικη απεργία που είναι στις 6 του Μάη με εκατοντάδες συνδικάτα και σωματεία να παίρνουν αποφάσεις. Ταυτόχρονα όμως τους καλούμε να βγάλουν συμπέρασμα. 6 του Μάη, είναι... πείτε μου κάτι για να το διευκρινίσουμε και τους ακροατές μας. 6 του Μάη, ναι. 6 Μαΐου η απεργία είναι υπό τη ΓΕΣΕΑ ΔΕΔΗ ή από σωματεία και εργατικά κέντρα μόνο? Μέχρι στιγμής σωματεία, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες καλούν στον αγωνιστικό εργατικό γιορτασμό της Πρωτομαγιάς στις 6 του Μάη. Δεν είναι για ΣΕΗ και ΑΔΔ, είναι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αυτά, οι κεντρικοί φορείς αυτοί. Εκτός αν έχει συμβεί κάτι τις τελευταίες ώρες, γιατί είμαστε σε ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου αυτές τις μέρες. Κατάλαβα. Είναι μια, αλλά εκεί βασίζεται η εργατική Πρωτομαγιά. Λέω το εξής. Πρέπει όμως να θυμηθεί και ο ελληνικός λαός ολόκληρος ότι τα μέτρα τα οποία φέρνει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν προέκυψαν από κάποια παρθενογένεση. Θυμίζουμε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόζοντας ακριβώς τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις εφαρμόζοντας κατά γράμμα μάλιστα, προχώρησε, αποδέχτηκε το πλαίσιο που υπήρχε για τις ελαστικές σχέσεις απασχόλησης, προχώρησε στην εφαρμογή των κανονισμών για διευθέτηση του χρόνου εργασίας και μάλιστα σε σοβαρούς και κρίσιμους τομείς όπως είναι οι νοσοκομειακοί γιατροί. Φτάσαν οι νοσοκομειακοί γιατροί επί ΣΥΡΙΖΑ να δουλεύουν μέχρι και 72 ώρες συνεχόμενα. Ήταν η κυβέρνηση εκείνη που με το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου, Αχτσιόγλου κτλ. Ξεκίνησε το χτύπημα των ασφαλιστικών ταμείων, των συντάξεων και έβαλε τις πρώτες πινελιές, άμα θέλετε, στο ξεχαρβάλωμα του απεργιακού δικαιώματος. Άρα λοιπόν όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο νου. Ωραία. Θέλω, επειδή ο χρόνος τρέχει και μου έχουν μείνει ουσιαστικά τρία λεπτά, λιγότερο από τρία λεπτά. Ξέρετε, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Δυστυχώς είναι το μόνο πράγμα δεν μπορείς να το σταματήσεις ούτε να το γυρίσεις πίσω. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο θέμα των εμβολιασμών. Διάβασα μια ανακοίνωση του κόμματός σας, όπου λέει ότι ο μαζικός εμβολιασμός και η στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας κοντάφτουν στα συμφέροντα. Για να μείνουμε στη λέξη συμφέροντα, τι ακριβώς εννοείται με αυτό? Σκοντάφτουν στα συμφέροντα. Γιατί ήδη η κυβέρνηση είπε και σήμερα ο κύριος Κικίλιος ότι όπως πάμε μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε 5 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Άρα σε τι συμφέροντα σκοντάφτει? Εντάξει, καταρχάς να πούμε ότι ο κύριος Κικίλιας δεν ξέρω πώς τα μετράει, γιατί για να είχαμε 5 εκατομμύρια μέχρι το καλοκαίρι θα έπρεπε τώρα να έχουμε πολύ περισσότερους από το 7% που έχουμε. Γιατί το 5 είναι 50%. Όταν λέμε ότι σκοντάφτει σε συμφέροντα, λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύτηκε με μια σειρά μεγάλα φαρμακευτικά μονοπόλια την προμήθεια εμβολίων ενάντια στον κορονοϊό. Αυτές, πολλές από τις εταιρείες, ακριβώς επειδή μπροστά έχουν να εξασφαλίσουν το δικό τους συμφέρον, δηλαδή το εμβόλιο και το φάρμακο εμπόρευμα, και λόγω των μεταξύ τους ανταγωνισμών, αλλά και ανταγωνισμών μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αυτό μάλλον, σε αυτούς τους ανταγωνισμούς και τη γεωπολιτική κατάσταση των αντιπαραθέσεων που υπάρχουν, οφείλονται η χαμηλή ρυθμή εμβολιασμού. Θα έπρεπε να έχουμε και δεν έχουμε. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε? Λέμε ότι έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να πάρει τα κατάλληλα μέτρα και να εξασφαλίσει όλα τα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια, να σταματήσει να ακολουθεί την ευρωπαϊκή κατεύθυνση και στρατηγική που παίζει στα ζάρια πραγματικά την υγεία και τη ζωή του λαού, να πάρει εμβόλια που είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, ανεξάρτητα ποια είναι η χώρα παραγωγής τους, έτσι ώστε να καλυφθούν οι εμβολιαστικές ανάγκες του λαού. Περαιτέρω όμως, γιατί φαίνεται ότι τώρα υπάρχουν, εξαπλώνονται μεταλλάξεις, υπάρχει σκέψη υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το αν καλύπτονται οι νέες μεταλλάξεις από τα εμβόλια τα οποία έχουμε. Αποδεικνύεται και από τους ρυθμούς του εμβολιασμού ότι δεν είναι μια κούρσα 100 μέτρων η ανοσία του πληθυσμού, είναι ένας μαραθώνιος και σε μεγάλο βαθμό θα στηριχτεί από το αν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, από το αν είναι θωρακισμένο το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο έχει σηκώσει ένα τεράστιο βάρος. Και ακριβώς επειδή έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις, πάνω από 50.000 κενεσθέσεις για το τεχνολογικό εξοπλισμό, τα οποία δεν έχουν καλυφθεί, χρειάζεται τώρα άμεσα να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα, στελέχωση, εξοπλισμός, επίταξη των ιδιωτικών μονάδων χωρίς αποζημίωση, έτσι ώστε σε συνδυασμό και με το εμβόλιο να μπορέσει πραγματικά ο ελληνικός λαός να ανταπεξέλθει την πανδημία. Μάλιστα. Λοιπόν, κατανοητά. Δυστυχώς όμως πρέπει να κλείσουμε γιατί ο χρόνος μας τέλειωσε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Καλές, σε καλό Πάσχα, υγεία πάνω απ' όλα, καλή δύναμη και κουράγιο. Υγεία και δύναμη σε όλους. Και να είστε καλά. Hey. Γεια σας. Γεια χαρά, καλό απόγευμα.